μεταξύ μας. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Τα Βαλκάνια λοιπόν φλέγονται, έρχονται ραγδαίες εξελίξεις και κανένας από τους Έλληνες μεγαλοδημοσιογράφους πριν του Ανδρετικού Δελτίου, πριν που δεν είπαμε χθες εμείς, δεν είπε ότι δολοφονήθηκαν δύο Σέρβοι από τους Αλβανούς πριν δύο μέρες. Αυτή η δολοφονία των Σέρβων δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Έγινε στη σερβική περιοχή, το βλέπετε, Μητρόβιτσα. Εκεί που είναι οι Σέρβοι. Πήγαν Αλβανοί και τους καθάρισαν. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί φίλοι του Φράγκου και των υπολείπων, που δεν τολμούν να πούν το όνομά τους, έβαλαν τους Αλβανούς να χτυπήσουν τους Σέρβους στον Βόρειο Κόσοβο. Μια περιοχή που ιστορικά, γιατί εγώ θα είμαι ξεκάθαρος, ιστορικά, γεωπολιτισμικά ανήκει γεωπολιτισμικά στην Αλβανία, ιστορικά, γιατί είναι το σύμβολο του σερβικού έθνους, ανήκει η Σερβία. Όχι για το ιστορικό και πολιτισμικό περισσότερο, αλλά γιατί έχουν τεράστια κοιτάσματα ορυκτά στο Κόσοβο και θέλουν να τα πάρουν κάποιοι άλλοι και βάζουν Σέρβους και Αλβανούς να σκοτώνονται μεταξύ τους για να κονομάνε μεγάλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλες και φίλοι, το πρόβλημα των Αμερικανών και όλων αυτών των λακέδων στην Ελλάδα που είναι Αμερικανόπουλοι είναι ότι επανέρχεται στα Βαλκάνια ο παράγοντας Ρωσία. Οι Ρώσοι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, διαβλέποντας αυτό που πάει να γίνει, ενώθηκαν πριν δύο μήνες με τους Σέρβους, Σέρβοι με Ρώσους, και στηρίζουν την Ελλάδα για το καθήκον Σκοπίων. Και η Σερβία, η ομόλογη Σερβία, και η Ρωσία είναι ξεκάθαρα υπέρ μας. Και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Σερβίας είπε ξεκάθαρα, μην κάνετε το λάθος και αναγνωρίζετε στο σύμπαν που πήγε εκεί τα Σκόπια Μακεδονία, θα έχετε θέμα. Το ίδιο λέει και η Ρωσία του Λαυρό. Θα μου πείτε, μας αγάπησε, μας αγάπησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όχι, θα σου πω σε λίγο. Δεν μας αγάπησε κανείς. Το συμφέρον της κοιτάει η Ρωσία, όπως το ανθεληνικό συμφέρον της κοιτάει και η χώρα που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για να τα ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας τα πραγματάκια. Ρωσία λοιπόν και Σερβία φοβούνται τη στήριξη των Αμερικανών, ας το Κόσοβο σε παρακαλώ να παίζει, τη στήριξη των Αμερικανών στο Κόσοβο υπέρ των Αλβανών, φοβούνται δηλαδή, και ότι αυτή η στήριξη είναι ο οδηγός, είναι ο μπούσουλας, είναι η προσπάθεια των Αλβανών να δημιουργήσουν τη Μεγάλη Αλβανία. Γι' αυτό και έφαγαν τον Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς, ο Σέρβος, που δολοφονήθηκε προχθές, ο ηγέτης των Σέρβων, είναι μετριοπαθής. Δεν είναι ούτε ακροδεξιός, ούτε ναζιστής. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που αγαπούσε τη Σερβία, αγαπούσε τους Σέρβους, αλλά ήταν μετριοπαθής. Ήθελε συνύπαρξη. Έβγαλαν οι Αλβανοί λοιπόν από τη μέση του Σέρβο τον μετριοπαθή. Για να ξέρετε ποιοι προβοκάρουν, ποιοι θέλουν τη Μεγάλη Αλβανία. Ανατείλαξαν λοιπόν ταυτόχρονα και το αρχηγείο των Σέρβων στην Αχρίδα. Πήγαν και το ανατείλαξαν στη Σκόδρα. Το ανατείλαξαν γι' αυτό. Δηλαδή οι Αλβανοί εδώ επίκειται επίλυση του ονόματος των Σκοπίων, τροφοδοτούν με μυσαλλοδοξία, με επιλογές από την Αλβανία, τον αλβανικό σοβινισμό. Και πώς θα λύσω εγώ το όνομα των Σκοπίων όταν το 40% στα Σκόπια είναι Αλβανοί. Θα τους κάνουμε Μακεδόνες και αυτούς. Δεν θα γίνουν ποτέ και να θέλουμε εμείς. Δεν γίνονται αυτοί. Γιατί και ο Μπερίσα και ο Ράμα είναι υπαλληλάκια των Αμερικανών. Δεν θα κερδίσουν τίποτα οι Αλβανοί από το να πάρουν κι άλλα εδάφη. Τα λεφτά ανήκουν στις πολυεθνικές. Ο ορυκτός πλούτος ανήκει στις πολυεθνικές. Γιατί και εμείς έχουμε εδώ πέρα δυτικόδουλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ακούω τον Φράγκο που είναι και αρχηγός της Φιλανδίας με αυτούς τους υπόλοιπους να λέει φταίει ο Νίμιτς. Αν φύγει ο Νίμιτς, θα κερδίσουμε το όνομα. Τι λες ρε μεγάλε, πού τα μάθες τα γράμματα αυτά στα Αμερικανοδοϊκά στρατηγία που ήσουν, πού τα μάθες τα γράμματα αυτά, τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο. Φοβάστε ρε να πείτε ότι οι Αμερικανοί είναι το πρόβλημα. Φοβάστε να πείτε ότι οι Γερμανοί είναι το πρόβλημα. Διότι η πρώτη χώρα που δημιούργησε το Σκοπιανό ήταν η Γερμανία. Μέχρι το 41-42 που η Νέα Γιουγκοσλαβία υπήρχε εντός εισαγωγικών και ήταν οι Γερμανοί. Βαρντάσκα τι λέγανε. Το 42 οι Γερμανοί με σχέδιο το ονόμασαν Μακεδονία. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι ναζιστές, οι φίλοι των εισαγγελτών. Οι Ναζί. Και μετά ακούλησαν τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν στην εγκληματική κίνηση που έκανε ο πρόεδρος Αλβανίας. Ο πρόεδρος Αλβανίας λοιπόν, ο Μέτα, άρχισε να μοιράζει διαβατήρια σε Κοσοβάρους. Διαβατήρια αλβανικά στον Χαραντάι έδωσε παράδειγμα τους κάνει και σε πολλούς από το Κόσοβο.
Το Κόσοβο είναι το κέντρο του ναρκεμπορίου της Ευρώπης. Οι Κωσοβάροι είναι η πιο στεγνή αδίστακτη δολοφόνη. Αυτοί οι Τσετσένοι και κάποιες ράτσες Γεωργιανών. Κόβουν δηλαδή τον άνθρωπο σε φέτες και αν χρειαστεί τον κιόλας. Γενικό το σχολείο μια καταλάβω ότι είναι πολύ βίαιοι, πολύ βάρβαροι. Αυτά δεν τολμά να πει κανένας από τους κυρίους ότι το πρόβλημά μας δεν είναι τα Σκόπια. Το πρόβλημά μας είναι Μεγάλη Αλβανία. Αυτό είναι το πρόβλημα που τολμούν, γιατί έχουν βάλει και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής και ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι από το 92 και μετά που γεννήσει στην Ελλάδα με πρακτορά του Τσετσέ που δεν εκπροσωπούν τα αλβανικά συμφέροντα. Όχι, εκπροσωπούν το πιάτσικο, εκπροσωπούν την κλοπή, εκπροσωπούν τον βιασμό, εκπροσωπούν τη μυσαλλοδοξία. Γιατί οι Αλβανοί είναι συγγενείς μας φιλετικά, το έχω πει χίλιες φορές. Αλλά τους διαποτίζουν οι ακραίοι κύκλοι που είναι Αμερικανόδουλοι, Ράμα και Μπερίσα με αφελισμό. Αυτά για να γνωριζόμαστε καλά. Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα. Σέρβοι και Ρώσοι, φίλες και φίλοι, εκ των πραγμάτων στηρίζουν Ελλάδα. Η ομόδοξη Σερβία μαζί με την ομόδοξη Ρωσία στηρίζουν την Ελλάδα. Για το Σκοπιανό αναγκάζονται και να μην ήθελαν αυτό να κάνουν. Γιατί? Γιατί τα Σκόπια θα είναι ο βραχίωνας του Αμερικανο-Αλβανικού μεγαλοειδιατισμού. Και σου λέει, αν τους δώσουν οι Έλληνες τώρα ο Μακεδονία και αφήσουν τους Αλβανούς να κάνουν κουμάντο, γιατί τώρα στα Σκόπια κουμάντο κάνουν οι Αλβανοί. Δεν κάνουν κουμάντο, ούτε το Βεβερό του Μπουλευσκή, ούτε του ΖΑΕΦ το κόμμα του Σιαλιστικού. Διότι από τη μία έχουμε 61 βουλευτές, από την άλλη έχουν 59, στα δύο κόμματα Σκοπιανών, και 20 ο Μπαλαντέρ είναι Αλβανοί. Όπου πάνε Αλβανοί, γέρνει η πλάστικα. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και μου κάνουν συλλαλητήρια με Αμερικανόδικους. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Ζήτησα λοιπόν από τον Τσίπρα να προσέξει τι πάει να κάνει. Όταν πήγε τα Χριστούγεννα εκεί, πια Χριστούγεννα, δεν είχαν Χριστούγεννα οι Σέρβοι, παλιό ημερολογήτης είναι. Με το παλιό ημερολόγιο, με το πατρό ημερολόγιο είναι. Με το ημερολόγιο το κανονικό είναι, μας περιπτώσει. Πήγε ένα Χριστούγεννα, πάμε να πω κάποια κουβέντα. Πήγε να συζητήσει αυτό που καθάω κάνει τα Σκόπια. Του είπαν οι Αμερικανοί, τέλεσε το λιπί και πέσει το. Και του είπα, μην το κάνει, είναι έγκλημα. Και έχω σχέση με την ομόδοξη Ρωσία σε ανώτατο επίπεδο προσωπικά. Ξέρω τι θα λέω. Ο Πούτιν λοιπόν χθες ανακοίνωσε ότι παίρνει πίσω τη λαθεμένη επιλογή των προκατόχων του για αναγνώριση Μακεδονίας στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος. Οι προκάτοχοί του το έκαναν και ο ίδιος δήλωσε ότι παίρνει πίσω την αναγνώριση. Και έστειλε και ένα μήνυμα με τον Λαυρόφ. Διπλωματικό μεν, αλλά έξυπνο δε. Έλληνες, μην υποχωρήσετε. Δεν έχετε εσείς το ζόρι. Το ζόρι το έχουν οι Σκοπιανοί. Αυτοί θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Αυτοί θέλουν να μπουν στην Ευρώπη. Πώς τους μάθετε χωρίς να πάρετε ρήτρες συγκεκριμένες διασφαλίσεως, όχι της ιστορίας σας μόνο, γιατί αυτό είναι πολλαπλό, αλλά και των ανέτειων διεκδικήσεων του σοβινιστικού κρατηδίου που λέγεται Σκόπια. Θα βγούμε στα πάλκα εκεί ομιλητές, η Μακεδονία είναι Ελλάδα, ζήτω η Μακεδονία, δεν δίνουμε το όνομα. Δεν ας πούμε όμως για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν ακούσω εγώ έστω και ένα μιλητή να μιλάει για την Αμερική και να λέει ότι από πίσω να λέει ότι από πίσω την ιστορία αυτή και να φέρουμε πολιτές Αμερικής και να φέρουμε στους Χριστούς που επελέγησαν, όχι σαν τους δύο, ο παπάς είναι παπάς που άλλο θέλει. Λοιπόν, εγώ θα πω έκανα λάθος. Εάν ακούσω έναν από τους τρεις να λέει ότι πίσω από τα Σκόπια είναι η Αμερική και ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Αμερικανόδουλη στάση μας, θα πω έκανα λάθος. Αλλά δεν κάνω λάθος, παιδιά. Δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό και είμαι προβληματισμένος. Πολύ. Ο Πούτιν λοιπόν είπε αυτολεξί χθες στη Δούμα. Ακούστε.